Η επίσημη πάντως έναρξη της διαστημικής εποχής έγινε αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου του 1957, όταν η τότε Σοβιετική Ένωση έθεσε σε τροχιά τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο Sputnik 1. Έτσι, για πρώτη φορά στην ιστορία, ο άνθρωπος έθεσε ένα δικό του κατασκεύασμα στο διάστημα, τα ρυθμικά ραδιοσήματα του οποίου χαιρέτιζαν μια νέα εποχή για τους κατοίκους του πλανήτη. Ένα μήνα αργότερα, οι Ρώσοι επανέλαβαν το θριαμβευτικό τους κατόρθωμα, τοποθετώντας σε τροχιά μια σκυλίτσα με το όνομα Λάικα. Η Αμερική δεν άργησε να ακολουθήσει. 4 μήνες μετά τον Sputnik 1 εκτοξεύτηκε ο πολύ μικρότερος και ελαφρύτερος πρώτος αμερικανικός δορυφόρος, ο Εξερευνητής 1. Ένας αγώνας δρόμου άρχισε τότε ανάμεσα στην τότε Σοβιετική Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας αγώνας δρόμου για την κατάκτηση του διαστήματος. Δεκάδες τεχνητοί δορυφόροι και διαστημόπλια εκτοξεύτηκαν και από τις δύο πλευρές την προσπάθειά τους να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τον διαστημικό χώρο. Με εξότου, ο ίδιος ο άνθρωπος έκανε το πρώτο του βήμα έξω από τον πλανήτη μας. Ο Ρώσος ταγματάρχης Γιούρι Γκαγκάριν με το διαστημόπλιο Βοστόκ 1 έκανε την φαντασία πραγματικότητα.